Εάν κάποτε τελειώσει το περίφημο φράγμα του Νεστορίου, για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε στη συνέχεια, και γίνει το υδροηλεκτρικό του Νεστορίου, το οποίο το διεκδικούμε, θα μπορούσε το Νεστόριο, το Δήμος Νεστορίου, να έχει ένα πολύ σημαντικό έσοδο κατ' έτος από την ΔΕΗ, από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα έσοδο που θα μπορούσε να υπερβαίνει τις 500.000 αν έκανε την επένδυση μόνο του, ή ξέρω εγώ τις 200 ή τις 150.000 αν έκανε την επένδυση μέσω ΣΔΙΤ. Καταλαβαίνετε, για έναν Δήμο που παίρνει 79.000 το μήνα και 141.000 άτα, αν μειώσει 50.000 από τη μία πλευρά και πάρει 150.000 από την άλλη, αμέσως έχει διπλασιάσει τις δυνατότητες να προσφέρει υπηρεσίες στους δημότες. Τι συμβαίνει και δεν προχωρά η υλοποίηση του φράγματος Νεστορίου, τι σημαίνει και γιατί υπάρχουν αυτές οι αγκυλώσεις διαχρονικά? Δεν έχετε καταφέρει να πείσετε και εσείς αλλά και οι προκάτοχοί σας διαχρονικά την επίσημη ελληνική πολιτεία, τους θεσμούς σε επίπεδο περιφέρειας, για να μπορέσουν να προωθήσουν αυτά τα αιτήματα? Κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα, μια προβληματική. Όχι, εδώ είναι μια ειδική περίπτωση. Ξεκίνησε το φράγμα εδώ και πολλά χρόνια να κατασκευάζεται. Δόθηκαν 50 εκατομμύρια, έγινε δημοπρασία, το πήρε μια εταιρεία. Η εταιρεία κάπου στην πορεία πτώχευσε. Έγινε κοινοπραξία μεταξύ Άκτορα και Ιωνίου, με μια σχέση ποσοστών 70-30. Ξεκίνησαν τα δικαστήρια, ζητούσε αυτή η κοινοπραξία από το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο, επιπλέον χρήματα. Έχει σταματήσει το έργο εδώ και 4 χρόνια. Οι διαβεβαιώσεις που μου έχουν δώσει οι υπουργοί, τους οποίους επισκέφθηκα το τελευταίο διάστημα κατά κόρον, σε όλα τα επίπεδα, όλοι οι εμπλεκόμενοι υπουργοί, είναι ότι θα ξεκινήσει την άνοιξη. Θα δώσουν ένα επιπλέον ποσό 4-5 εκατομμυρίων με μια νέα μελέτη που προσθέτουν για το φράγμα του Νεστορίου, και έτσι πιστεύουμε ότι την επόμενη τριετία το έργο αυτό θα τελειώσει. Ξέρετε όμως, να πω και κάτι άλλο. Μέχρι τώρα δεν είχε ξεκινήσει η εκπόνηση της μελέτης των αρδευτικών. Μια μελέτη κόστος 4,5 εκατομμυρίων και καρκινοβατή επί 5 χρόνια. Έχετε γη για να κάνετε χρήση των αρδευτικών? Εμείς, εμάς δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η άρδευση, όσο ενδιαφέρει τον κάμπο της Καστοριάς, του Δήμου της Καστοριάς. Α, μιλάμε για Καστοριά. Σωστά. Θα αρδεύσει 72.000 στρέμματα. Θα είναι μια ζωή για την πόλη της Καστοριάς και τα χωριά της Καστοριάς. Εσείς θα κρατήσετε την ορεινή σας ταυτότητα. Εμείς θα κρατήσουμε την ορεινή μας ταυτότητα και μέσα από αυτό το έργο θα έχουμε τη δυνατότητα να κατασκευαστεί το υδροηλεκτρικό, για το οποίο έχουμε νομοθετήσει το 2012, έτσι ώστε τα ωφελήματα από την εκμετάλλευση του υδροηλεκτρικού να μοιραστούν αναλογικά μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας.